Για πάμε και στο Σούπερ Κατερινιό, όπου αντιδράσεις είχαμε στο στούντιο και από τη Σούπερ Κατερίνα και από τους υπόλοιπους από τα χυδαία σχόλια, τον οχετό, το βόθρο που δέχθηκε η δημοσιογράφος, η Αναστασία Γιάμαλη. Για όσους δεν τη γνωρίζετε, είναι αυτή η ωραία κυρία, η οποία ήταν στο Κόντρα και φέτος θα εμφανίζεται τα σουκού στο Μέγκα. Καλεσμένο είχε και στην πρεμιέρα της εκπομπή της τον Σπύρο! Ας δούμε πως κάνουμε άλλο βίντεο ξεχωριστό εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι η εμφάνισή της, όπως την είχαμε συνηθίσει, ήταν τελείως διαφορετική και έγινε trend στο Twitter, στο X. Α, πάμε να δούμε τη νέα εμφάνιση της δημοσιογράφου, έτσι, και ωραία γυναίκα και πολύ καλή. Τουλάχιστον στο Κόντρα ήταν πολύ δυνατή. Στο Μέγκα θα τη δούμε. Για να δούμε αντιδράσεις από το Σούπερ Κατερινιό. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω έτσι κάτι που με στεναχώρησε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλος αυτός ο πόλεμος και η κριτική και τα απέσια σχόλια που εισέπραξε η Αναστασία Γιάμαλη για την εμφάνισή της. Είδα τα social, είδα το Twitter, είδα σχόλια στο Instagram. Αλήθεια. Και έπαθα σοκ. Γιατί, τι τοξικότητα. Έλα, Στεφανέ μου. Λοιπόν, θα θέλετε να δούμε πρώτα. Γιατί ξεκινάει λοιπόν η κυρία Γιάμαλη, ξεκινάει την νέα της εκπομπή. Στο Twitter λοιπόν γίνεται το. Έχει βάψει το μαλλί. Τελείως διαφορετική από την ξανθιά που την είχαμε συνηθίσει, καστανόξανθο. Και φοράει ένα φόρεμα το οποίο είναι φαρδί μέχρι κάτω, δεν φαίνονται τα παπούτσια. Δεν ξέρω τώρα και στο πρόσωπο αν έχει κάνει τίποτα έτσι. Αλλά για να δούμε στην πορεία. Μα τη hashtag. Πολύ μπήκαμε να δούμε λοιπόν τι σπουδαία θέματα έχει εκπομπή και γίνεται το όνομα τη hashtag. Όμως γίνεται για άλλους λόγους. Και αυτή είναι που θα δείτε, έχουμε μερικά νομίζω χαρακτηριστικά να τα δούμε. Για να δούμε την ανάθεση που έκανε, διαλέξαμε μεταξύ άλλων του Νίκου Μαστοράκη. Πάμε να το δούμε. Συγγνώμη. Μισό λεπτό, θα το έχουμε. Για πες, Στεφανέ μου. Α, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ. Στο Μέγκα κάνουν οικονομία. Νέο στυλ χωρίς παπούτσια. Ή όταν το φαίνεστε, είναι ίδιο με το λέγιν. Παιδιά. Καλά, σίγουρα το παντελόνι, το φόρμα που φοράει, δεν της πηγαίνει έτσι. Τη δείχνει και πιο παχιά, ενώ δεν είναι. Ενώ έχει ωραίες καμπύλες, έχει ωραίο σώμα. Τώρα θα μου πεις, δεν το διάλεξε ίδια, φαντάζομαι, εκεί στο Μέγκα. Της το δώσανε. Αυτό το είπε ο κύριος Μαστοράκης. Ναι. Δεν το κατάλαβα όμως, θέλετε να το εξηγήσετε λίγο τι εννοούσε. Ο κύριος Μαστοράκης ουσιαστικά είπε ότι ήταν μια μικρή φτωχή παραγωγή, βασιζόμενος όμως στα ρούχα που είδε η κυρία Γιάμαλη. Δηλαδή ουσιαστικά ότι τι. Κατάλαβα τι φοράει. Επειδή είναι πάρα πολύ μακρύ το παντελόνι. Το παντελόνι. Εγώ δεν αναφερόμουν στο παντελόνι. Του λέει θα μπορούσε να μην φοράει τα κούνια. Είδα κάποια χιδέα σχόλια στα social. Δεν εννοώ. Ναι. Για να τα δούμε λίγο αυτά τα σχόλια που θέλω να σου. Για πάμε. Σιγά μην τη δω. Τα δε σαρδά, μα τελείωτα. Η δε γραμματική τραυματισμένη. Ποιανού επιλογή είναι η κυρία και με ποια κριτήρια. Πάντως από επιτροπή και εξετάσεις δεν πέρασε. Δεν αντέχεται ούτε δευτερόλεπτο. Δεν κάνει για αυτό το επάγγελμα. Άλλαξα κανάλι. Ξυπόλυτη και εκνευριστική. Πάντως να ξέρετε ότι υπήρχαν. Την παρακολούθησε κανείς το Σαββατοκύριακο. Δεν είχα χρόνο. Φαντάζομαι σίγουρα θα έχει αρκετό άγχος, μιας και εμφανίζεται πλέον σε ένα μεγάλο κανάλι, πώς θα βγει η εκπομπή, τι νούμερο θα κάνει, okay, σεβαστό. Εντάξει, τώρα αυτοί μερικοί που το είδανε σου λένε, μπα, δεν βλέπετε, δεν κάνει, δεν δείχνει. Ας δώσουμε λίγο χρόνο. Και άλλα πολύ άσχημα σχόλια που αφορούσαν στην εμφάνισή της και στο πρόσωπό της. Προσέξτε. Τι έχει, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει και δεν μας αφορά καθόλου. Δηλαδή το βρήκα 2024. Δεν βαρεθήκατε να μας σχολιάζετε όλες τι έχουμε δεν κάνει. Κάποιες τα λέμε να έχουμε κάνει τα πάντα, κάποιες δεν θέλουν να τα πούνε και κάποιοι δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί έχει κάνει, άλλαξε χρώμα μαλλί. Κατερίνα, όπως εσύ σε μια εκπομπή και σχολιάζεις τα όσα γίνονται. Έτσι και ο κόσμος που παρακολουθεί αυτές τις εκπομπές σχολιάζει, λέει τη γνώμη του. Τώρα, όταν έχει συνηθίσει έναν άνθρωπο να τον βλέπεις σε μία εμφάνιση και μετά τον βλέπεις σε μία διαφορετική, παθαίνεις λίγο ένα σοκ, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Για φαντάσου εγώ μια μέρα να εμφανιστώ στο YouTube και να είμαι ξυρισμένος. Πάντως δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει στο πρόσωπό της, έτσι. Και σίγουρα δεν χρειαζόταν, αλλά τώρα, δεν
ποιο είναι το άγχος. Και προς το πίσω. Έλετε, να σας πω, γιατί εγώ μίλησα και με την ίδια. Να σας πω λοιπόν εγώ καταρχήν ότι και εγώ είδα αυτά που είδε η Κατερίνα που είχαν εδώ πέρα κάτι στραβό. Και πραγματικά άνοιξα την τηλεόρασή μου, γιατί έβλεπα εκείνη την ώρα στο Facebook. Εκεί τα είδα εγώ ανεβασμένα που σχολιάζαν ότι κάτι έχει γίνει με το πρόσωπό της, τα χείλη της, το μάγουλό της. Εγώ όταν άνοιξα την τηλεόρασή μου δεν είδα κάτι. Συγγνώμη να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι εφανή. Είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι κάποιο μπότοξ έκανε και τα έχει τραβήξει όλα. I don't know. Η εικόνα της δεν την κολάκευε. Εγώ που δεν την είχα ξαναδεί ποτέ, είδα μία γυναίκα η οποία λίγο με τρόμαζε η όψη. Ήταν το βλέμμα λίγο πιο σηκωτά τα φρύδια και λίγο έντονα τα μήλα. Και εγώ προσωπικά είδα ξανά μια απομίμηση της Ελιστάη. Εδώ ξέρεις τι γίνεται. Εγώ. Δεν είναι. Ελένα, ξέρεις τι γίνεται. Δεν μιλάω για τα αρνητικά. Αυτό το ακούω έτσι. Έχει χάσει το ελκυστικό που είχε και βγάζει κάτι τρομακτικό. Εγώ μιλάω ως Κατερίνα, δεν μιλάω ως σημείο διαδίκτυο. Μπράβο, εκφράζεις την άποψή σου. Αυτό που είδα όλη την εκπομπή μου περιέργεια. Ήταν πάρα πολύ βαριά για Σαββατοκύριακο. Και για άλλη μια φορά έχω κουραστεί να βλέπω τις νέες συναδέλφους που τους δίνονται τρομακτικές ευκαιρίες σε τεράστια κανάλια. Δεν είναι θέμα του περιεχομένου, Κατερίνα μου. Δεν έγινε και γι' αυτό. Για μένα, κοιτάξτε να δείτε. Τη γνώμη μου, για το να κράζει μια γυναίκα για την εμφάνισή της είναι χυδαίο. Αλλά μας έχουν κράξει όλες, ωστόσο, νομίζω. Τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Όχι, βέβαια, αλλά δεν θα μπούμε στη διαδικασία. Αρχικά να σου πω ότι σου έχουν κράξει, λένε πόσο κούκλα είσαι. Να ξέρεις, κοιτάω όμως ένα μήνυμα, ότι είσαι το ρότερο κοντά στην ηλικία του λόγου. Ναι, οπότε δεν σε έχουν κράξει. Όχι, δεν είναι κακό, είναι ανθρώπινο και να μας κράξουν. Εδώ είναι κάτι άλλο. Επειδή σας επαναλαμβάνω, το έχουμε ξανασυζητήσει. Την κάναμε και πέρσι. Λένε συνέχεια για το πρόσωπό της, λένε συνέχεια για την εμφάνιση της. Εγώ παρόλα αυτά, πολύ αργά το βράδυ, στις 10 η ώρα την πήρα τηλέφωνο. Εγώ γενικότερα να πω κάτι στις γυναίκες που εμφανίζονται στην τηλεόραση και στις υπόλοιπες. Ειδικά. Όταν είσαι ελκυστική, είσαι όμορφη. Μην το χαλάς, ρε παιδί μου. Θες να αγγίξεις το τέλειο, μην το χαλάς. Και ξέρεις τι, αν κάτι σε ενοχλεί, μπορεί να μην σου αρέσει εσένα, να μην αισθάνεσαι καλά. Ρώτησε και 10 άτομα δικά σου. Φίλους σου, αδελφές, αδέλφια, συγγενείς, τα γόρια σου, τον πρώην σου. Μήπως σου πούνε, ξέρεις κάτι, μια χαρά είσαι, ωραία είσαι. Μην είσαι υπερβολική. Πάρε μια δεύτερη γνώμη. Μην κάνεις τίποτα που μετά μπορεί να το μετανιώσεις και δεν αλλάζει. Την πήρα γιατί κατά τακτά χρονικά διαστήματα μιλάμε και την πήρα τηλέφωνο να δω πώς είναι, να της πω και της είχα πει και καλή αρχή. Μου είπε λοιπόν χαμογελώντας ότι δεν με ενοχλεί, έχω μάθει από αυτές τις επιθέσεις, δεν δίνω καμία σημασία, θα συνεχίσω να δουλεύω, να κάνω τη δουλειά μου. Ξέρεις τι γίνεται όμως εδώ. Θέλω να βάλω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή την κουβέντα, σε αυτόν τον κακό σχολιασμό και σε αυτά τα κακεντρεχή σχόλια. Δεν πρόκειται, τα σχόλια δεν απευθύνονται σε μια παρουσιάστρια που είχε κάνει εκπομπή. Η κυρία Γιάμαλη, επειδή ως πολιτική συντάκτης είχε μια πολύ συγκεκριμένη θέση και ήταν ταυτισμένη με την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, στη μεταγραφή της στο Μέγκα την ακολουθούν από πίσω μια στρατιά από τρόλς από εγώ και όχι πραγματικούς λογαριασμούς που ό,τι και να έλεγε θα περίμενε μια επίθεση. Όχι για... Α, οπότε της την πέφτουν οι αριστεροί που την παρακολουθούσαν στο κόντρα. Κάτσε ρε εσύ να τη δεις. Δεν νομίζω να χάσει, θα γίνει δεξιά. Δεν νομίζω. Τώρα το τι κριτική θα ασκεί επειδή άλλαξε κανάλι. Να το συζητήσουμε στο μέλλον. Για την κυρία Αναστασία Γιάμαλη που παρουσιάζει εκπομπή, αλλά για αυτά που πρεσβεύει όλο αυτόν τον καιρό και τώρα αποφάσισε να κάνει, να πάει σε ένα μεγάλο κανάλι και να συνεχίζει να πρεσβεύει ή όχι. Τα τρολ προλαβαίνουν λοιπόν τη Γιάμαλη για αυτό που περιμένω ότι θα δουν. Είναι πολιτικά τα σχόλια λοιπόν. Δεν έχει λοιπόν, όχι, δεν είναι πολιτικά. Η ίδια χθες έδωσε την απάντησή της. Ναι. Και μέσα από ένα βίντεο που έπαιξε στην εκπομπή. Πάμε να το δούμε. Στα περιστατικά που παρέθεσε η Γεωργία Κακή, θα προσέθετα και τα σχόλια που δέχτηκε η Μαρινέλα όταν κατέρευσε στη σκηνή, η μεγάλη Μαρινέλα. Κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι στην ηλικία της δεν θα έπρεπε να είναι στη σκηνή, γιατί προφανώς δεν έχει δικαίωμα στη δημιουργία ή στην αναγνώριση επειδή μεγάλωσε ή γιατί δεν είναι ικανή ακριβώς επειδή μεγάλωσε. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω πως αυτοί που σκέφτονται έτσι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, θα το θεωρούσαν υποχρέωση μιας 86χρονης να φροντίζει τα εγγόνια της. Γιατί για να έχει ρόλο φροντίστριας θα ήταν απολύτως ικανή. Νομίζω, δεν ξέρω τι λέτε,
πως οι γυναίκες έχουμε κουραστεί πια να μας κρίνουν για το πώς είμαστε και όχι για το τι λέμε ή το τι κάνουμε. Η Μποφίλιο ενοχλεί κάποιους γιατί είναι αντιφασίστρια, αλλά τη χτυπούν για το φόρεμά της. Η μελέτη θα μπορούσε να κριθεί για αυτά που λέει και ψηφίζει στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά αντί για αυτά θεωρείται υποκριτική η επιλογή της να βάλει τη στολή εργασίας. Θα θυμάστε βέβαια πριν λίγα χρόνια που επειδή δεν φορούσε τη στολή εργασίας είχε δεχτεί έντονη κριτική άλλη γυναίκα πολιτικός. Η Έλλη Στάι κρίνεται για τη φρέσκια εμφάνισή της. Αλλά αν δεν ήταν τόσο φρέσκια, πάλι θα κρινόταν πώς αφέθηκε, πώς μεγάλωσε. Και σε όλο αυτό, γυναίκες που δεν έχουν το χρόνο ή τα μέσα και που κοπιάζουν να βγάλουν το μήνα, έρχονται αντιμέτωπες με όλη αυτή την πληροφορία και με όλη αυτή την άπιαστη τελειότητα. Εγώ νομίζω ότι κούρασε. Παιδιά, εξαιρετική, μπράβο. Εμένα, δεν συγγνώμη να το πω, δεν το είχα δει το απόσπασμα το συγκεκριμένο. Το... Δηλαδή, συγκινήθηκα, μιλάει πάρα πολύ άμεσα στον τηλεθεατή. Εξαιρετική. Πολύ εξαιρετική. Έτσι μιλούσε όμως και στην εκπομπή της, στην πολιτική και τα αυτό πολιτικά. Που είπε πάντως ήταν πάρα πολύ. Αυτή ήταν την πρώτη μέρα. Πάντως στη δεύτερη άλλαξε τελείως το μακιγιάζ. Βγήκε σχεδόν να μακιγιάζει. Μπορεί και να κάτι να μην τη πήγαινε στο μακιγιάζ. Δεν μπορεί. Με την Κατερίνα Λάσπα. Έχει αλλάξει χρώμα μαλλιών. Πιο πολύ. Έχει αλλάξει χρώμα μαλλιών. Η απάντηση είναι μία πάντως. Τρεις γυναίκες υπήρχαν επιθέσεις μέσα στην εβδομάδα. Στην κυρία Έλλη Στάι, στην κυρία Μποφίλιου και στην Ελεονόρα Μελέτη. Ήταν μόνο για την εμφάνισή τους και σωστά. Όχι για αυτά έχεις που έλεγα. Δικαιολένα. Το ίδιο έγινε λοιπόν και με την κυρία Γιάμαλη. Δεν γράψανε κυριότερα στο Twitter. Γράψαν μόνο για την εμφάνισή της. Αυτά. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε με όσα ακούσατε. Προφανώς έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις στην εμφάνισή σου. Δικαίωμά σου, αλλά. Ό,τι κάνεις, δέχεται και κριτική, σχολιασμό, άλλες φορές θετικό, άλλες φορές αρνητικό. Φαντάσου, ειδικά όταν κάνεις κάτι, μια αλλαγή πάνω στο πρόσωπό σου ή στο σώμα σου, το κάνεις προφανώς για να έχεις κάτι πιο καλύτερο αποτέλεσμα. Φαντάσου να κάνεις κάτι και μετά τα σχόλια να είναι αρνητικά. Είσαι σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήσουνα εξ αρχής. Ξέρω, αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Τη δικιά σας μπορεί να την εκφράσετε κάτω στα σχόλια κόσμια. Έτσι. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό πάντα πρώτοι.